Γεια σας, με λένε Έα Κατσαρό και είμαι HR Account Manager της WorkAthlon. Συνεχίζοντας την προηγούμενη θεματική ενότητα, βρίσκομαι εδώ για να μοιραστώ τρόπους με τους οποίους μπορείτε να στήσετε μια επιτυχημένη στρατηγική στελέχωσης για την επιχείρησή σας. Προτού μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την δόμηση μιας νέας στρατηγικής στελέχωσης, πρέπει αρχικά να καταλάβετε ποια κομμάτια της τρέχουσης διαδικασίας σας είναι αποτελεσματικά και να προσδιορίσετε τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ρίξετε μια ματιά στα νούμερα των αιτήσεων, προσλήψεων και αποχωρήσεων. Το πόσο συχνά μεταβάλλονται αυτά τα νούμερα, καθώς και ο χρόνος που μεσολαβεί από την ημέρα που θα ανοίξετε μια θέση μέχρι που θα καλυφθεί, θα σας δώσει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε τα σημεία στα οποία η εταιρεία σας πάσχει. Τώρα λοιπόν που έχετε εντοπίσει τα αδύναμα σημεία στη διαδικασία στελέχωσης, μπορείτε να ξεκινήσετε και να αναζητάτε νέους τρόπους βελτίωσης. Παρακάτω, ενημερωτικά αναφέρω ορισμένους βασικούς δείκτες για κάθε διαδικασία στελέχωσης, από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε αυτούς που κρίνετε ότι ταιριάζουν στη δική σας εταιρεία. Αιτήσεις αναγγελία εργασίας. Αριθμός αποθέσεις που καλύφθηκαν επιτυχώς. Κόστος προς την εταιρεία για κάθε θέση που μένει καινή. Χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την κάλυψη μιας θέσης. Ποσοστό αποδοχής της προσφοράς εργασίας από υποψήφιους. Κόστος αναπρόσληψη, ποιότητα της κάθε πρόσληψης και ποσοστό εναλλαγής προσωπικού, προσλήψεις με αποχωρήσεις δηλαδή. Παρατηρώντας τους παραπάνω δείκτες, μπορούν να αντιληφθούν συμπεράσματα για τα σημεία που πάσχει η διαδικασία σας και τα οποία πρέπει η νέα στρατηγική να επικεντρωθεί στο να βελτιώσει. Υπάρχει ένας απεριόριστος αριθμός στρατηγικών που μπορείτε να εφαρμόσετε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βεβαιωθείτε ότι μεγιστοποιείτε την αποτελεσματικότητα από τις προσπάθειές σας με το να θέσετε στόχους και σχεδιάζοντας πώς θα τους επιτύχετε. Εάν αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο στελέχωσης, σκεφτείτε το ως μια επένδυση που θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο αλλά και χρήμα. Είτε πρόκειται για μια πλατφόρμα συνέντευξης μέσω βίντεο, είτε για ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης υποψήφιων, δηλαδή ένα ATS που σημαίνει Applicant Tracking System. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στη διευκόλυνση και αυτοματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, ώστε η ομάδα σας να μπορεί να επικεντρωθεί σε αυτό που έχει πραγματική σημασία, δηλαδή το να βρει αυτούς που εσείς χρειάζεστε. Δημιουργήστε χώρο για ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας. Αυτό ονομάζεται σε πολλές περιπτώσεις ως career page στην επίσημη ιστοσελίδα σας. Εκεί μπορείτε να παραθέσετε τα ακόλουθα: τη φιλοσοφία και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, καθώς και αν υπάρχουν διακρίσεις που έχετε λάβει σε σχέση με το πόσο καλοί εργοδότες είστε. Κάτι τέτοιο, ειδικά αν έχετε διακρίσεις που σας κατατάζουν στους καλύτερους εργοδότες της χρονιάς και κάποια νούμερα που να το αποδεικνύουν αυτό, σίγουρα θα φέρει πάρα πολλούς και καλούς υποψήφιους. Άλλη μια καλή ιδέα είναι να δείξετε την καλή και πιθανότητα αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας σας, καθώς και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι για υποψήφιους να κάνουν αίτηση σε αυτήν. Δεύτερον, βίντεο από τους υπάρχοντες υπαλλήλους σας, οι οποίοι περιγράφουν τη θετική τους εμπειρία που δουλεύουν στην εταιρεία σας, καθώς και τους λόγους που τους κάνουν χαρούμενους να είναι εδώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι η WorkAthlon το 2018 γύρισε όλη την Ελλάδα και δημιούργησε πάνω από 100 βίντεο με εργαζόμενους στα μεγαλύτερα και καλύτερα ξενοδοχεία της χώρας, το οποίο είχε ως αποκλειστικό στόχο το συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορείτε να πάρετε μία γεύση πατώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μέρος της οθόνης σας. Δημιουργία βίντεο εταιρικής παρουσίασης. Θα μου πείτε τι διαφορά έχει αυτό με το προηγούμενο. Αυτό είναι ένα βίντεο που το έχει φτιάξει ήδη η εταιρεία, δεν είναι ο υπάλληλος που μιλάει δηλαδή. Και είναι ένα σύντομο βίντεο που δείχνει συνοπτικά τους λόγους γιατί ένας υποψήφιος πρέπει να κάνει αίτηση σε εσάς αντί για κάποιον ανταγωνιστή σας. Να θυμάστε ότι ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να είναι σύντομο αλλά να κεντρήσει το ενδιαφέρον ώστε κάποιος υποψήφιος να μελετήσει και τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχει στο σελίδα σας σχετικά με την εργασία στην εταιρεία σας. Παραδοσιακές έντυπες αγγελίες. Μέχρι στιγμής, όπως είναι και φυσικό, οι περισσότερες μέθοδοι που αναφέρω κινούνται σε ψηφιακά μέσα. Αυτό, ειδικά για θέσεις όμως που έχουν χαμηλή κατάρτιση υπολογιστές και που δεν, παραδοσιακά μάλλον, που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το ηλεκτρονικό κομμάτι, είναι ίσως μια καλή ιδέα να βάλετε μια έντυπη αγγελία σε τοπικά ειδικά μέσα, ώστε να προσελκύσετε υποψήφιους. Το πέμπτο στοιχείο που θα μπορούσατε να αναφέρετε είναι να μεταφέρετε προς τα έξω την κουλτούρα της εταιρείας σας, κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αγκαλιάστε την ευκαιρία να δείξετε ότι ενδιαφέρεται από τους υπόλοιπους εργοδότες, να παρατείνετε το προσωπικό σας να αναδείξουν τις προσωπικότητές τους, τις αξίες που διαφοροποιούν την εταιρεία σας, όπως και τις καλύτερες στιγμές τους σε αυτήν.
Για παράδειγμα, μια εταιρική γιορτή, μια εκδρομή ή μια εκδήλωση, όλα δείχνουν έτσι ένα πολύ ανθρώπινο και ευχάριστο πρόσωπο μιας εταιρείας. Άλλο ένα σημείο είναι το ανώτατο όριο από θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί. Όταν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις σε έναν οργανισμό, αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να εργαστούν περισσότερο και πιο σκληρά για να καλύψουν την καινή θέση. Εάν συγκεντρωθούν πολλές ανοιχτές θέσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι επόμενο ότι μπορεί να υπάρξει κόπωση των εργαζόμενων με αποτέλεσμα να πέσει η παραγωγικότητα ή και ακόμα χειρότερα να υπάρξουν επιπλέον αποχωρήσεις, πράγμα που θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Μια καλή ιδέα για αυτό είναι να δημιουργήσετε μια στρατηγική που να διασφαλίζει ότι καλύπτονται εγκαίρως οι θέσεις που προκύπτουν από έκτακτες, επαναλαμβανόμενες ή εποχιακές ανάγκες. Ειδικά το τελευταίο, το γνωρίζετε από πριν περίπου ποιοι είναι οι μήνες που θα ανοίξουν οι θέσεις, οπότε πρέπει να έχετε κάνει την προεργασία στο να τις κλείσετε. Ένα ελάττωση της εναλλαγής προσωπικού, δηλαδή του turnover. Η εναλλαγή προσωπικού είναι ο ρυθμός με τον οποίο οι νέοι εργαζόμενοι παρετούνται από τις θέσεις τους. Ο τουρισμός και ιδιαίτερα οι εποχιακές επιχειρήσεις έχουν ένα αυξημένο ποσοστό σε αυτό. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή παραδοσιακά ένα ποσοστό είναι ψηλό, δεν πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να το ελαττώσουμε ή έστω να το διατηρήσουμε στα πιο χαμηλά επίπεδα που είναι δυνατόν. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στην εναλλαγή, οι οποίες επηρεάζονται από την εταιρεία, την τοποθεσία και επιπλέον μπορεί να διαφέρουν από τη θέση σε θέση. Αλλιώς θα είναι οι καμαριέρες, αλλιώς οι σερβιτόροι, αλλιώς οι μάγειρες. Υπολογίζεται ότι το κόστος αντιστοιχεί στο 20% του μισθού ενός υπαλλήλου που παραιτήθηκε από την εργασία του για να βρείτε έναν καινούριο. Μπορείτε βέβαια να μειώσετε τα ποσοστά αυτά, βεβαιώνοντας ότι έχετε τα σωστά άτομα να ηγούνται των επιμέρους ομάδων και έχοντας μια ανταγωνιστική εταιρική πολιτική τόσο στις συνθήκες εργασίας όσο και απολαβές. Και επίσης το ότι παρέχετε ευκαιρίες εξέλιξης, προωθώντας την αξιοκρατία και διενεργώντας αξιολογήσεις ικανοποίησης του προσωπικού. Όλα αυτά βοηθάνε στο να διατηρηθεί το turnover πολύ πιο χαμηλό. Επόμενο κομμάτι είναι η ελάττωση του απαιτούμενου χρόνου που χρειάζεται μια πρόσληψη. Κατά μέσο όρο, μια πρόσληψη χρειάζεται 25 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη συνέντευξη. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε ότι όσο περισσότερο χρειάζεστε για να προσλάβετε κάποιον, τόσο πιο ακριβό γίνεται για εσάς αυτό. Κατά συνέπεια, το ποσοστό ικανοποίησης των υποψηφίων μειώνεται και μακροπρόθεσμα, τελικά όλα τα μέρη είναι εν τέλει απογοητευμένα. Με προσεκτικό σχεδιασμό και καλή στρατηγική, μπορείτε να βρείτε τρόπους μείωσης του χρόνου κατά τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες ανά θέση. Αυτό μπορεί να μην σας φαίνεται πάρα πολύ, αλλά πραγματικά θα κάνει διαφορά. Για να μειώσετε ακόμα περισσότερο το χρόνο πρόσληψης, μπορείτε να κάνετε συνδυαστικές συνεντεύξεις, ώστε να ελαττωθούν τα στάδια από 3 ή 4 που παραδείγματος χάρη έχετε σε 2, ή να κάνετε χρήση ενός applicant tracking system με ένα αυτοποιημένο σύστημα αξιολόγησης, ή κάνοντας συνεντεύξεις μέσω βιντεοκλήσης ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και για εσάς αλλά και για τους υποψήφιους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ολοκληρώσω την ενότητα με τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται ώστε να ληφθούν υπόψη για να δημιουργηθεί μια στρατηγική στελέχωσης. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και θα επανέλθω σύντομα με την τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα, στην οποία θα αναφέρουμε τη δημιουργία διαδικασίας στελέχωσης και τέλος τις διαφορετικές μεθόδους. Με αγάπη από τη Workathlon, θα σας δω πάλι σύντομα.